Το ιστορικό παλιό Γασιπί, ένα γήπεδο που έζησε ένδοξες στιγμές, ένα γήπεδο που φιλοξένησε ποδοσφαιρικούς θρύλους, ένα γήπεδο που στο πέρασμά σου σου ξυπνούσε θύμισες από το παρελθόν, από χθες το πρωί δεν είναι ίδιο. Οι μπουλτόζες έχουν ήδη αναλάβει δράση και κατεδάφισαν τις κερκίδες στη δυτική πλευρά του σταδίου, όπου βρίσκονταν τα φημισμένα σάντουιτς για πανά, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκυριακό θα κατεδαφιστεί η ανατολική πλευρά, στην οποία στεγάζονταν και οι λουκουμάδες του Κυριλλή. Μία εποχή φεύγει ανεπιστρεπτή. Οι εργασίες στο σημείο εκτελούνται τις καθημερινές, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, όπως και τα Σαββατοκυριακά. Τα μοναδικά σημεία που θα μείνουν ανέγκυχτα από το παλιό Γασιπί είναι οι δύο εισόδοι στην ανατολική και δυτική πλευρά του σταδίου, όπως και το ιστορικό του ρολόι. Όπως μας εξήγησαν οι άνθρωποι των δημοσίων έργων για τις δύο εισόδους, θα υπάρξουν γνωματεύσεις έτσι ώστε να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για τη συντήρησή τους. Άνθρωποι που έζησαν το παλιό Γασιπί στις μεγάλες τους στιγμές ανακαλούν θύμισες του παρελθόντος. Είναι η παιδική μου ηλικία, εδώ μεγάλωσα ουσιαστικά, εδώ ήταν οι πρώτες μου εμπειρίες με το ποδόσφαιρο. Γενικά ήταν ο τόπος συγκέντρωσης και εκδηλώσεων του τότε καιρού. Εδώ ήταν το κέντρο όλων των εκδηλώσεων της Λευκωσίας και αθλητικών, ακόμα και κοινωνικών και εθνικών. Είχε ένα θεστήρι εδώ, είχε ένα κλασικό αθλητισμό εδώ, όλα εδώ γίνονταν. Αντιλαμβάνονται και αποδέχονται πως το γήπεδο που αγάπησαν ως παιδιά ήταν καιρός να αλλάξει. Είναι θλιβερό, αλλά από την άλλη είναι εξέλιξη της κοινωνίας, του κόσμου. Οπότε τι να κάνουμε. Σήμερα δεν με ενοχλεί που έπαψε, διότι δεν ήταν λειτουργήσιμο. Έπαψε να ικανοποιεί τον λόγο για τον οποίο εκτίστηκε. Ο χώρος του παλιού Γασιπί θα αξιοποιηθεί από τον Δήμο Λευκωσίας και στο υπόγειο θα δημιουργηθεί χώρο στάθμευσης, ενώ στο επίπεδο του δρόμου θα δημιουργηθεί πάρκο.